Στην Σχολή των Αθηνών, μια εκπομπή αρχαιογνωσίας που επιμελεί το Θάνος Βερέμης κάθε Κυριακή 8 με 9 το πρωί, τον 984. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακροάτριες και ακροάτες, επειδή είχε συζητηθεί η περασμένη Κυριακή, η εκπομπή της περασμένης Κυριακής αρκετά, παρακάλεσα τον κύριο Γρηγοριάδη να επανέλθει. Και πράγματι μας έκανε την τιμή να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθατε κύριε Γρηγοριάδη. Καλώς σας βρίσκω. Και το θέμα μας είναι πάντοτε το παρελθόν σε σχέση με το τι συνέβη έκτοτε. Το παρελθόν βέβαια της Μικράς Ασίας είναι λίγο πολύ γνωστό. Μας το θύμισαν και οι τρεις ιεράρχες, η γιορτή των τριών ιεραρχών, τρεις πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν και βέβαια γνώστες μεγάλοι της ελληνικής γραμματείας. Ποιος ήταν που ήταν στην... είχε περάσει από την Ακαδημία του Πλάτωνα, ο Γρηγόριος, ο Νατζιαντζινός, νομίζω, ή κάνω λάθος? Δεν είμαι βέβαιος να σας πω. Κάποιος από αυτούς πάντως πέρασε. Βέβαια μετά η σχολή έκλεισε, όπως ξέρουμε, γιατί για ένα μικρό διάστημα ο Ιουλιανός, ο λεγόμενος Παραβάτης, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία ελληνική παιδεία, αλλά είχε αντιπάλους σοβαρούς πλέον, τους χριστιανούς της εποχής, και ως εκ τούτου τελείωσε αυτή η φάση του πολιτισμού της ανθρωπότητας μάλιστα. Και το ερώτημά μας είναι... Βέβαια αξίζει, ναι, πιστεύω να επισημάνουμε εδώ το ότι οι τρεις ιεράρχες ζουν σε μια εποχή όπου ο χριστιανισμός αποδιωκόμενος γίνεται διώκτης. Σωστό, σωστό. Και η αρχαία ελληνική γραμματεία και η αρχαία ελληνική παιδεία βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών φανατικών χριστιανών που ταυτίζουν τα έθνη και τους εθνικούς με την αρχαία ελληνική παιδεία. Και οι τρεις ιεράρχες κατά τούτο έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ακριβώς προσπαθούν να διακρίνουν το ζήτημα της παγανιστικής θρησκείας των δωδεκαθεϊστών από την παιδεία και με τον κλασικό αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Οπότε αυτοί είναι που εισάγουν το παράδειγμα της μέλισσας, που λέει ότι όπως η μέλισσα διαλέγει μόνο αυτό που της χρειάζεται, mm-hmm, για να παραγάγει το μέλι, έτσι πρέπει και εμείς ως χριστιανοί να κρατήσουμε όλα τα πολλά θετικά στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αφήσουμε στην άκρη την παλιά θρησκεία. Δυστυχώς συνέβαινε πάντοτε αυτό, πολύ συχνά η αρχαία γραμματεία ταυτιζόταν με τον παγανισμό. Κακός βέβαια, διότι το ενδιαφέρον είναι ότι ο Πλάτων τουλάχιστον αναφερόταν σε έναν θεό, και νομίζω και ο Αριστοτέλης, αν δεν απατώμε. Συνεπώς ο πολυθεϊσμός αποκτά μια λαϊκή, αν θέλετε, ένα λαϊκό κοινό. Συνεπώς όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία, αλλά να πούμε όμως ότι αντικατέστησε την αρχαία ελληνική γραμματεία ως επίσημο εκκλησιαστικό κείμενο η πάλι ελληνόγλωσση παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, αφενός που μετέφρασαν οι Εβδομήκοντα, ελληνίζοντες Εβραίοι, και τα τρία από τα τέσσερα Ευαγγέλια που έγραψαν κατευθείαν οι Ευαγγελιστές στα ελληνικά. Άρα έρχεται πλέον με μια ελληνική παράδοση, αρματοσιά γλωσσική, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε, πιστεύω, το ότι και η λέξη Έλληνας σιγά σιγά ξεχνιέται εκείνη την περίοδο. Εννοείται, ναι. Γιατί ταυτίζεται ακριβώς με την ιδωλατρική παράδοση και χρησιμοποιεί τη λέξη Ρωμαίος, που θα καταλήξει να γίνει Ρωμιός, που εκπροσωπεί ακριβώς αυτή την σύζευξη αρχαίας ελληνικής κουλτούρας, χριστιανικής θρησκείας και ελληνικής γλώσσας. Σωστά, σωστά. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ξένοι μας λένε Greeks ή Γκρέκοι, και αναρωτιόμουν πάντα αν δεν ήταν εκ του πονηρού λίγο αυτό, ιδίως η δυτική, μετά το σχίσμα βέβαια, ναι, μετά, γιατί πριν δεν έχει σημασία,
αλλά μετά το σχίσμα είναι σαν να λένε αυτοί είναι ύποπτοι, γιατί κάποτε ήταν πολυθεϊστές. Τώρα είναι σχισματικοί. Ίσως είναι και η προσπάθεια να διεκδικήσουν οι δυτικοί την κληρονομιά της ρωμαϊκής παράδοσης. Της πολιτικής και κρατικής παραδόσης, γιατί ακριβώς είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που διεκδικεί τη συνέχεια της αρχαίας Ρώμης. Έτσι. Σε συνδυασμό με την αρχαία ελληνική κουλτούρα. Ενώ αυτοί διεκδικούν την παλιά Ρώμη. Και η λέξη Ρωμιός ή Ρωμαίος το εκπροσωπεί αυτό. Οπότε αμφισβητώντας την λέξη Ρωμαίος, επιτρέπουν να διεκδικηθεί η λέξη Ρωμαίος από τους δυτικούς και τις δυτικές πολιτικές οντότητες οι οποίες εμφανίζονται στο Μεσαίωνα και επιχειρούν να αμφισβητήσουν την ηγεμονία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ακόμα και αν η πρόθεση ήταν τέτοια, μας έκανε καλό, γιατί όλη η φιλολογία που κυκλοφορεί ονοματίζει τους Βυζαντινούς Έλληνες, το οποίο είναι ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή καταλήγουν στη δικιά μας σημερινή στρατηγική. Στην σύγχρονη επιλογή του ελληνισμού, να προτιμήσει αυτή ακριβώς την ονομασία σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν. Σωστά. Η ιστορία είναι περίεργο πράγμα. Πάντως η τουρκική γλώσσα το διασώζει αυτό και ίσως αυτό θα έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε, ότι στα τουρκικά υπάρχει και η λέξη Ρουμ και η λέξη Γιουνάν. Βέβαια το Γιουνάν αφορά στους Έλληνες της σημερινής Ελλάδος μάλλον, έτσι. Αναφέρεται στους πολίτες του ελληνικού έθνους κράτους. Ελληνικού έθνους κράτους, ναι. Όχι στους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ούτε καν στους Κυπρίους. Γιατί και οι Κύπριοι, οι Ελληνοκύπριοι δεν θεωρούνται, δεν είναι πολίτες της σύγχρονης Ελλάδος, οπότε και αυτοί ονομάζονται Ρουμ. Όπως και όλος ο ελληνισμός της Διασποράς. Μάλιστα. Επίσης εντάσσεται σε αυτόν τον στον όρο. Βεβαίως. Αναρωτιέμαι αν οι Τούρκοι στα βιβλία τους αποκαλούν ποτέ το Βυζάντιο ελληνικό. Αμφιβάλλω. Δεν υπάρχει. Η λέξη Γιουνάν δεν συνδέεται με τους Βυζαντινούς. Υπάρχει η λέξη Byzans, Ντογού Ρώμα, Ανατολική Ρώμη, αλλά γίνεται προσπάθεια να αποσυνδεθεί το νέο ελληνικό κράτος από το Βυζάντιο. Όπως μεταξύ μας ήταν και ο σκοπός και η επιδίωξη πολλών και Ελλήνων διανοητών να χαράξουν μια γραμμή μεταξύ της μεσαιωνικής κληρονομιάς. Ακριβώς. Του Κοραϊ. Βέβαια το Ιουνάνιν προέρχεται από το Ίωνες. Και πάλι ερχόμαστε στα παράλια της Μικράς Ασίας, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτοί θεωρούν ότι ήταν πάντα... Και φαίνεται ότι έχει περάσει στα τουρκικά από τα αραβικά και τα περσικά, διότι η λέξη Ελλάς ως Γιουνάν υπάρχει και στα αραβικά και στα περσικά. Μάλιστα. Οπότε έχει ιστορία και ρίζες η επιλογή αυτού του όρου, ακριβώς διότι οι Ίωνες ήταν το τμήμα του ελληνισμού το οποίο είχε τις στενότερες σχέσεις με την Ανατολή. Βεβαίως. Και ήταν οι Έλληνες οι οποίοι... τους οποίους γνώρισαν οι Ανατολικοί πληθυσμοί. Και εδώ αναφέρομαι και στους Πέρσες, βέβαια, και στους Περσικούς πολέμους ακόμη. Υπάρχει η κατάληψη της Ιωνίας από τους Πέρσες, η οποία προηγείται ελαφρώς των Περσικών πολέμων στην Ελλάδα, οπότε ο όρος αυτός έχει πολύ βαθιές ρίζες. Μάλιστα. Τι επέζησε από την ελληνοφωνία στη Μικρασία άραγε? Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, θα έλεγα. Πέραν των ελληνικών που μιλάει η ελληνική μειονότητα της Τουρκίας και αναφέρομαι στους Έλληνες της πόλης, της Σύμβρου και της Στενέδου, οι οποίοι μπορεί μεν να έχουν μειωθεί πολύ αριθμητικά, διαθέτουν όμως ακόμη έναν ικανό αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολείων, τα οποία αξίζει να επισημάνουμε ότι προτιμούν και πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί Τούρκοι πολίτες οι οποίοι είναι αραβόφωνοι και προέρχονται από την επαρχία της Αλεξανδρέτας και της Αντιοχίας, η οποία εντάχθηκε στη Τουρκία λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξαιρέθηκαν ουσιαστικά από την ανταλλαγή των πληθυσμών, διότι το 1923 αυτή η επαρχία δεν ήταν τουρκική. Βέβαια. Ήταν υπό γαλλική εντολή στη Συρία. Ναι. Οπότε είναι και αυτή ένα νέο δημογραφικό, μια νέα δημογραφική ενίσχυση για τον ελληνισμό της πόλης. Πέραν τούτου όμως υπάρχουν, η ελληνοφωνία στην σημερινή Τουρκία διατηρείται διάσπαρτη σε μικρές κοινότητες οι οποίες
μας βοηθούν να καταλάβουμε και την πολύ σύνθετη ιστορία της Μικράς Ασίας. Υπάρχουν πληθυσμοί που μιλούν ελληνικά σε απομονωμένες επαρχίες του Πόντου και βεβαίως υπάρχουν και πληθυσμοί προσφύγων από την Ελλάδα και από τη Μακεδονία και από την Κρήτη, οι οποίοι ήταν ελληνόφωνοι, αλλά αντιλάγησαν το 1923, επειδή το κριτήριο της ανταλλαγής ήταν η θρησκεία και η όχι η γλώσσα. Βέβαια. Οπότε προφανώς υπήρξε προσπάθεια αφομοίωσης των διαφόρων γλωσσικών μειονοτήτων στην Τουρκία, αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι οι γλώσσες, οι διάλεκτοι αυτές επιβιώνουν, έστω και σε μικρούς αριθμούς ομιλητών, και τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση των τουρκικών σχέσεων, αλλά και τα κάποια βήματα τα οποία έγιναν, αναφέρομαι στην προηγούμενη δεκαετία, όχι στην παρούσα κατάσταση, κάποια βήματα για την αναγνώριση της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της Τουρκίας και μια αυξημένη ανοχή στα ζητήματα μειονοτικών δικαιωμάτων, αυτά, όλες αυτές οι εξελίξεις επέτρεψαν στο να έρθουν στην επιφάνεια κοινότητες, σύλλογοι, δραστηριότητες, οι οποίες ανέδειξαν αυτό το, την παρουσία της ελληνικής γλώσσας ακόμα και στη σημερινή Τουρκία. Άλλες μειονοτικές ομάδες με άλλο γλωσσικό ιδίωμα υπάρχουν στην Τουρκία? Υπάρχουν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Απλώς αυτό το οποίο αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι η γλωσσική ιδιαιτερότητα δεν ταυτίζεται με την εθνοτική ιδιαιτερότητα ή και την συνείδηση μιας εθνικής μειονότητας. Πολύ συχνά οι γλώσσες αυτές ομιλούνται από πολίτες της χώρας οι οποίοι δεν αισθάνονται μειονοτικοί και δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν ανοιχτά μειονοτικά δικαιώματα εναντίον της πλειοψηφίας. Υπάρχουν Βόσνοι, υπάρχουν Αλβανοί, υπάρχουν Τσερκέζοι, μάλιστα, υπάρχουν Λαζοί, οι οποίοι έχουν όλες τις δικές τους γλώσσες. Και αλλά δεν θεωρούν υπάρχουν πολλές διάλεκτες της κουρδικής γλώσσας. Δηλαδή υπάρχει η βασική λέγεται Κουρμαντζέ, υπάρχει η Ζαζά. Υπάρχουν... Ναι, αυτοί όμως δεν λένε ότι είναι Τούρκοι. Ένα μεγάλο μέρος των Κούρδων λένε ότι είναι Κούρδοι και είναι αυτό το κουρδικό πολιτικό κίνημα για το οποίο συζητούμε. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα ικανό μέρος αυτών των ανθρώπων που προτιμούν την ένταξη και την αφομοίωση. Yeah. Δηλαδή, εδώ πρέπει νομίζω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι όταν μιλούν οι μετρήσεις για περίπου 20 εκατομμύρια Κούρδων στην Τουρκία, αυτά τα 20 εκατομμύρια είναι αφομοιωμένα σε διαφορετικούς βαθμούς. Δηλαδή υπάρχουν Μάλιστα. κάποιοι οι οποίοι είναι απολύτως ενταγμένοι στην τουρκική μεσαία τάξη και δεν αισθάνονται Κούρδοι, αλλά αισθάνονται Τούρκοι κουρδικής καταγωγής. Υπάρχουν όμως κάποιοι άλλοι οι οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους συχνά και με βίαιο τρόπο. Οπότε ο πληθυσμός αυτός διαιρείται ανάμεσα στις δύο αυτές, ας πούμε, ακραίες πολιτικές επιλογές. Οι απολύτως Τούρκοι και οι απολύτως Κούρδοι. Ναι, αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι η κουρδική τους ταυτότητα είναι το στατικό στοιχείο της πολιτικής τους συνείδησης. Ακριβώς, ναι. Οπότε υπάρχει αυτή η πολυμορφία, η οποία πολύ συχνά οδηγεί σε ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Πρόσφατα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, η τουρκική υπηρεσία των ληξιαρχείων ψηφιοποίησε τα Οθωμανικά αρχεία και αυτά τα Οθωμανικά αρχεία έγιναν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Οπότε μπορούσαν όλοι οι Τούρκοι πολίτες με βάση την ταυτότητά τους να διαγνώσουν την καταγωγή τους και να δουν το οικογενειακό τους δέντρο. Όσο το επέτρεπε η ψηφιοποίηση αυτή που έγινε. Οπότε μπορούσαν οι Τούρκοι πολίτες να δουν την καταγωγή τους ίσως για 3 και 4 γενιές προς τα πίσω και πολύ συχνά προέκυπταν τέτοιου είδους ερωτήματα γιατί βλέπαν ότι το όνομα της γιαγιάς τους ήταν περίεργο ή μη τουρκικό ή εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια διαδικασία αναζήτησης και αναστοχασμού σε σχέση με, με την καταγωγή όλων των Τούρκων πολιτών, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω αυτό και πάλι ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα μια πολιτική κινητοποίηση εναντίον της τουρκικής εθνικής ιδεολογίας. Όμως, ας πούμε, αντίστοιχη συζήτηση μπορεί να υπάρχει πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Πολλοί αισθάνονται
Αρβανίτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αισθάνονται Έλληνες. Ειδικά οι Αρβανίτες. Αυτό είναι... συμβαίνει με πολλές μειονότητες φανατικοί, γλωσσικές, ναι, ή πολιτιστικές και στη Τουρκία. Και χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία η προσέγγιση του ζητήματος. Δηλαδή, αναφέρθηκα στις, για παράδειγμα, στις ελληνόφωνες κοινότητες του Πόντου, οι οποίες διασώζονται στα πιο απομακρυσμένα και τα πιο απρόσιτα σημεία των Ποντιακών κοιλάδων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και την γεωγραφία της περιοχής, ότι ο Πόντος αποτελείται από μία οροσειρά, τα Ποντιακά όρη, τις Ποντιακές Άλπες, οι οποίες πηγαίνουν παράλληλα με την ακτή, και υπάρχουν κοιλάδες οι οποίες διασχίζουν τα όρη και καταλήγουν στον Εύξηνο Πόντο. Κάποιες από τις κοιλάδες αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί για το εμπόριο μεταξύ της Αρμενίας και της Περσίας και της περιοχής του Εύξηνου Πόντου. Σε αυτές, επειδή ακριβώς το εμπόριο και οι συναλλαγές ήταν πιο αυξημένες και η παρουσία στρατού και η αφομοίωση ήταν ισχυρότερη, εκεί δεν διασώθηκε η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα διασώθηκε στις πιο απομονωμένες και πιο απόμερες κοιλάδες, οι οποίες ήταν αδιέξοδες. Μάλιστα. Οπότε μάλιστα, ήταν πολύ δυσπρόσιτες περιοχές, και εκεί διασώθηκαν κάποιες ελληνικές διάλεκτοι που διακρίνονται από κοιλάδα σε κοιλάδα, δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Η απομόνωση κάνει και περαιτέρω. Η απομόνωση ισχύει και μεταξύ των κυλάδων αυτών. Βεβαίως. Συχνά απαντούν αρχές ελληνικές λέξεις που δεν υπάρχουν στην νέα ελληνική γλώσσα ή ακόμη και στη μεσαιωνική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μια ελληνική εθνική ταυτότητα. Συχνά αυτοί οι πληθυσμοί είναι φανατικοί μουσουλμάνοι. Ακριβώς είναι μουσουλμάνοι, και για να ισοσκελίσουν, να αντισταθμίσουν την γλωσσική τους ιδιαιτερότητα. Οπότε υπάρχει για παράδειγμα μια κοιλάδα η οποία λέγεται η κοιλάδα του Οφ, είναι ο ποταμός Όφης, και αυτή η λέξη ελληνική. Ελληνική, βέβαια. Στα τουρκικά, στα σύγχρονα τουρκικά, όταν αναφερθεί κανείς σε κάποιον πολύ φανατικό μουσουλμάνο και ειδικά όταν είναι και ιερωμένος, χρησιμοποιεί τη λέξη Οφλού Χότζα, που θα πει ο Χότζας από τον Όφη. Είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο φανατικό, μπορεί να υπάρξει. Και συνήθως αυτοί οι χοντζάδες ήταν και ελληνόφωνοι. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, τουλάχιστον η γλώσσα που μιλούσαν στο σπίτι τους ήταν τα ελληνικά. Η ποντιακή διάλεκτος. Πολύ συχνά όμως η απομόνωση αυτή είναι τόσο μεγάλη που οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι η γλώσσα που μιλούν είναι μια διάλεκτος ελληνικής. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα, έγινε, μάλιστα, μπορεί να έγινε γνωστό μόνο πολύ πρόσφατα. Αλλά η απομόνωση δεν ήταν αρκούντος μεγάλη για να ξεφύγουν από τον εξισλαμισμό, έτσι. Αυτό ναι, βέβαια. Βέβαια. Αλλά αυτό αναφέρεται σε παλαιότερες εποχές. Δηλαδή ίσως το 17ο, 18ο αιώνα. Ειδικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην περιοχή του Πόντου, η περιοχή του Πόντου είναι από τις περιοχές που καταλαμβάνονται τελευταίες. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Το 1461. Φανταστείτε ότι αιώνες μετά την πτώση των Βαλκανίων, της Μακεδονίας, της Θράκης. Βέβαια. Και πολλούς περισσότερους αιώνες από την πτώση της κεντρικής Μικράς Ασίας. Οπότε και η διαδικασία των εξισλαμισμών είναι μεταγενέστερη, και αυτό σημαίνει ότι και οι σχέσεις οι πολιτιστικές μεταξύ των μουσουλμάνων και των χριστιανών είναι πιο στενές. Μάλιστα. Υπάρχουν περισσότερα κοινά στοιχεία. Μάλιστα. Αυτό όμως, σας είπα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ισχυρή τουρκική εθνική συνείδηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολύ συχνά αυτό λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή, ακριβώς αυτή η γλωσσική ιδιαιτερότητα οδηγεί σε μια πιο φανατική, μια πιο ένθερμη προσκόλληση στην εθνική ιδεολογία.
ο κόσμος συχνά μπερδεύεται με την έννοια εθνική ταυτότητα. Η εθνική ταυτότητα πράγματι δεν είναι κάτι που αναγκαστικά βασίζεται στην συνέχεια της ιστορίας. Αντίθετα, πολλές φορές η εθνική ταυτότητα γίνεται πιο έντονη όταν κινδυνεύει από μια άλλη ταυτότητα που προηγήθηκε. Και αυτό συμβαίνει συχνά στην ιστορία. Ιδίως οι λαοί που είναι κοντά σε σύνορα με άλλες χώρες. Εκεί τα πράγματα μπερδεύονται, διότι κάποιος υφίσταται ένα βομβαρδισμό από μια άλλη πολιτισμική παράδοση και μπορεί σιγά σιγά να ενδώσει σε αυτό. Ο μακεδονικός μας αγώνας είναι κατεξοχήν τέτοιο ζήτημα. Διότι πολλοί σλαβόφωνοι ήταν ελληνόφρονες, όπως ο καπετάν Κότας, ο οποίος δεν μιλούσε ελληνικά παρά ελάχιστα. Όμως αισθανόταν Έλληνας. Ναι, ήταν θέμα συνειδήσεως ουσιαστικά και ταυτίσεως, ναι, βεβαίως. Με το Πατριαρχείο. Λειτουργούσε και το Πατριαρχείο. Ήταν, ναι, κατά κάποιο τρόπο πρώτα λειτουργούσε η ταύτιση με την Ορθόδοξη παράδοση την οποία εκπροσωπούσε το Πατριαρχείο και αργότερα αυτή αμφισβητήθηκε με την ίδρυση της Βουλωρικής Εξαρχίας. Βεβαίως. Αλλά τελικά αυτό ήρθε και ταυτίστηκε με την επεκτατική, με την πολιτική του ελληνικού κράτους. Όπως στη συνέχεια η βουλγαρική παράδοση διεμβολίζεται από την Τρίτη Διεθνή, την Τρίτη, ναι, Κομμουνιστική Διεθνή, που λέει αυτή δεν είναι Βούλγαρη, είναι Μακεδόνες. Ακριβώς, δηλαδή, ναι, αποδίδουν στον Μακεδονισμό εθνοτικό περιεχόμενο και όχι γεωγραφικό όπως ήταν ως τότε. Διότι ως τότε και οι Έλληνες ήταν Μακεδονομάχοι, δηλαδή το κομιτάτο το μακεδονικό, οι Βούλγαροι ήταν το ΕΜΕΟ, εσωτερική μακεδονική πάλι επαναστατική οργάνωση, και όλοι ήταν Μακεδόνες ως προς τη γεωγραφία. Ναι. Ξαφνικά έρχεται η Τρίτη Διεθνή και λέει δεν υπάρχει, είναι αυτοί που σε αυτή την περιοχή είναι Μακεδόνες κατά την εθνότητα. Και εκεί τα πράγματα μπερδεύονται. Ναι, το 1924. Είναι αλήθεια ότι ακόμα και πριν το 1924 και η διάκριση μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Βουλγάρων ήταν επίσημη άποψη και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα ακριβώς, ήθελε, ναι, θα, ναι, ήθελε βέβαια. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον χάρτης που διατυπώνει τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος υποβάλλεται στην συνδιάσκεψη των Παρισίων. Του Βενιζέλου. Ναι, ακριβώς. Ο χάρτης του Βενιζέλου. Ο οποίος λέει είναι Μακεδόνες. Τους ονομάζει Μακεδόνες, Σλαβομακεδόνες. Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνεται, ναι, αυτό. Ακριβώς, διότι τότε, για από να τότε διχάσει, για να θεωρείται ότι ο διχασμός μεταξύ Σλαβομακεδόνων και Βουλγάρων εξυπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Απολύτως, βέβαια. Μετά όμως αλλάζουν τα πράγματα. Μεσολαβεί και ο εμφύλιος και η κατοχή και το πράγμα γίνεται πιο σύνθετο. Και πάντως υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία εκπροσωπεί, πιστεύω, με τον καλύτερο τρόπο αυτό το ρευστό των ταυτοτήτων και της εθνικής συνείδησης όπως υπάρχει στα Βαλκάνια του 19ου αιώνα, και είναι ο Γκριγόρ Παρλίτσεφ ή στα ελληνικά Γρηγόριος Σταυρίδης. Είναι για λίγο γνωστός. Πείτε μας. Ο Γρηγόριος Σταυρίδης γεννιέται στην Αχρίδα και παρακολουθεί μαθήματα στο τοπικό ελληνικό σχολείο. Οπότε είναι ο καλύτερος μαθητής και κερδίζει υποτροφία και έρχεται στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Διακρίνεται στα ελληνικά γράμματα και συμμετέχει σε έναν ποιητικό διαγωνισμό και σε αρχαΐζουσα, παρακαλώ. Και κερδίζει το πρώτο βραβείο για το ποίημα του. Αυτό όμως που θα αλλάξει τη ζωή του, από ό,τι φαίνεται, είναι η προσφυγή άλλων συμμετασχόντων εναντίον της επιλογής του, βάσει του ότι δεν είχε ελληνική καταγωγή. Οι κανόνες έλεγαν ότι έπρεπε να έχει... Κάτι βρήκαν στην προκήρυξη κατά κάποιον τρόπο, αν και ο ίδιος ήξερε άπτεστα ελληνικά σε όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσας, είχε κερδίσει τον ποιητικό διαγωνισμό, θεωρήθηκε μη ελληνικής καταγωγής λόγω της καταγωγής του από την Αχρίδα. Και μετά από αυτήν την εξέλιξη αποφασίζει να εγκαταλείψει την ελληνική εθνική ιδεολογία και γίνεται πρωτοστάτης του βουλγαρισμού. Oh.
Με ενδιαφέρον. Γίνεται καθηγητής σε βουλγαρικά σχολεία της Οθωμανικής τότε Μακεδονίας και μεταφράζει και πάρα πολλά κλασικά κείμενα στα βουλγαρικά. Δηλαδή έχει μεταφράσει την Ιλιάδα στα βουλγαρικά. Τι λέτε. Και μετά ακολουθεί μία σταδιοδρομία διανοούμενου αλλά του βουλγαρικού εθνικισμού, ακριβώς διότι ενώ είχε στο πρώτο μέρος της ζωής του αγκαλιάσει την ελληνική εθνική ιδεολογία, αισθάνθηκε θύμα μιας ρατσιστικής κύρωσης ερχόμενος στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή βεβαίως, όπως είπατε, διεκδικείται και από τους Βουλγάρους και από τους Σλαβομακεδόνες. Δηλαδή είναι, θεωρείται από τις σημαίνουσες φυσιογνωμίες της διανόησης των Βουλγάρων Σλαβομακεδόνων των τελών του 19ου αιώνα. Καλά, οι σημερινοί Σλαβομακεδόνες, οι λεγόμενοι, ας πούμε οι κάτοικοι της χώρας που θα ονομαστεί Βόρεια Μακεδονία, προσεχώς όταν θα τελειώσει η ιστορία με το ΝΑΤΟ, αυτοί διεκδικούν από τους πάντες τα πάντα. Από την Ελλάδα διεκδικούν την αρχαιότητα, από τη Βουλγαρία το Μεσαίωνα, από τη σύγχρονη εποχή πολλούς επαναστάτες του ΕΜΕΟ και του ΕΜΕΟ κυρίως φαντάζομαι, ο Κότσε Ντέλσεφ και άλλοι διάφοροι, οι οποίοι τίνος τα κόκαλε ταξίδεψαν από τη μία χώρα στην άλλη, δεν θυμάμαι. Αυτός είναι ο Κότσε Ντέλσεφ, Κότσε Ντέλσεφ, ο οποίος είναι τηρουμένων των αναλογιών ένας Μακεδονομάχος, οικομιτατζής για την ελληνική πλευρά, ναι, βούλγαρος ουσιαστικά. Γεννημένος ο Κιλκής. Α, καλά, εντάξει. Καλά βούλγαρος. Αλλά βούλγαρος, αλλά έχει, το ενδιαφέρον είναι ότι συμμετέχει στη βουλγαρική εθνική κινητοποίηση στην Μακεδονία των τελών του 19ου αιώνα και είναι και διδάσκει και σε σχολεία, αλλά είναι και αντάρτης ο ίδιος. Οπότε συνδυάζει και τις δύο ιδιότητες. Δηλαδή είναι και καθηγητής διανοούμενος, αλλά και... Να μην ξεχάσουμε άλλωστε ότι στην πρώτη φάση του μακεδονικού αγώνα μεταξύ Βουλγάρων και Ελλήνων διακρίνονται οι καθηγητές. Δηλαδή είναι ένας πόλεμος σχολείων. Ιδρύουν δεν ξέρω πόσα σχολεία εμένα, άλλα τόσα είναι. Άντε πάλι άλλοι, άλλα. Είναι ένας χάρτης που έχουμε γεμάτο σχολεία. Ελληνικά με μπλε, βουλγαρικά με κόκκινο. Υπάρχει η αντίστοιχη ιστορία του Κολεγίου Ανατόλια. Α, καλά. Το οποίο είναι ένα σχολείο που ιδρύθηκε στην Μικρά Ασία, στη Μερζιφούντα και μετακόμισε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή. Ισχύει αντίστοιχα με το βουλγαρικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Το οποίο μετακόμισε στο Μπλαγκόευγραδ. Α. Τέως Άνω Τζουμαγιά στην Οθωμανική περίοδο. Μόνο που το Ανατόλια ξεχωρίζει από τα άλλα ελληνικά σχολεία γιατί είναι για πρωτεστάντες. Έτσι, ναι, έτσι ξεκίνησε. Ναι, ακριβώς. Είναι μέρος. Τότε. Τμήμα μιας. Ευαγγελιστών. Μιας πρωτεσταντών. Καμπάνιας προσιλητισμού. Προσιλητισμού. Ουσιαστικά των μικρασιατών χριστιανών. Αλλά αντί να προσιλητίζει μουσουλμάνους, γιατί αυτό ήταν σχεδόν αδύνατον, μάλλον θα κατέληγαν στη σούβλα οι προσιλητιστές. Προσιλήτης Έλληνε, Ορθοδόξους θέλω να πω, αυτό είναι το... Και Αρμενίος. Και Αρμενίος. Ήταν και τα δύο μονοφυσίτες, Αρμενίος, ναι, μονοφυσίτες, ναι. Οπότε ο Κότσε Ντέλσεφ έδρασε στην ελληνική κεντρική Μακεδονία και τελικά προδόθηκε στις Οθωμανικές αρχές και σκοτώθηκε σε σύγκρουση σε ένα χωριό έξω από τις Σέρες. Mm-hmm. Α, έτσι. Το οποίο λεγόταν Μπάνιτσα. Γι' αυτό έγινε η Φασαρία. Ετάφη εκεί, το νομίζω στις αρχές του 1903-4 νομίζω είναι όταν σκοτώθηκε, ετάφη στην εκκλησία του χωριού. Το χωριό μετά καταστράφηκε κατά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, όταν οι βουλγαρικές δυνάμεις καίνε τις Σέρες λίγο πριν την εγκαταλείψουν. Μετά υπάρχουν αντίπεινα από τις ελληνικές δυνάμεις σε πολλά χωριά της περιοχής εκεί, οπότε το χωριό καταστρέφεται, παραμένει όμως η εκκλησία του. Και τα οστά τελικά, τα οστά παραμένουν στο χωριό, αλλά μετά το τέλος της βουλγαρικής κατοχής των Σερών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 1944, οι Βούλγαροι αποχωρούν και παίρνουν και τα οστά μαζί, στη Βουλγαρία. Αλλά εντός
μερικών μηνών. Είναι τότε η περίοδος που η Βουλγαρία και η Ιουγκοσλαβία έχουν καλές σχέσεις, δεν έχει επερθεί ρήξη στις σχέσεις Τίτο Δημητρόφ και υπάρχει συζήτηση για ακόμη για πιθανή ένταξη της Βουλγαρίας στη Ιουγκοσλαβία. Τότε κατορθώνουν οι Ιουγκοσλάβοι και μεταφέρουν τα οστά του Γκότσε Ντέλσεφ στα Σκόπια. Μάλιστα. Οπότε τα οστά πλέον βρίσκονται στα Σκόπια σήμερα και προφανώς αυτό υποτίθεται ότι ενισχύει και τον ισχυρισμό των Βόρειο Μακεδόνων, γειτόνων, ότι ο Γκότσε Ντέλσεφ δεν ήταν Βούλγαρος, αλλά ήταν δικός τους. Ναι. Α, τον καημένο. Αυτός με τα θάνατον ταξίδευε μπρος πίσω. Εντυπωσιακά είναι όλα αυτά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι με όλες αυτές τις μεταλλάξεις, αλλαγές, ας πούμε πάρτε το ΕΜΕΟ, το εσωτερικό εσωτερική μακεδονική οργάνωση της επαναστατική μακεδονική οργάνωση, ξεκίνησε ως βουλγαρικό σώμα. Στη συνέχεια έγινε κομμουνιστικό, δηλαδή χωρίς ταυτότητα ή αν θέλετε με ταυτότητα σλαβο-μακεδονική πλέον, και κατέληξε να είναι άκρα δεξιά πλέον, τουλάχιστον αυτής της χώρας που θα ονομάσουμε προσεχώς Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή τι διαδρομή, Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Αν σκεφτεί κανείς ακόμη και το κουρδικό κίνημα στην Τουρκία, το ΠΚΚ έχει αυτήν την αριστερή πολιτική αναφορά, ενώ ουσιαστικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εθνικιστικού κινήματος. Ναι. Αλλά οι αναφορές σε μια ιδεολογία η οποία προωθεί την ισότητα και την δικαιοσύνη όπως παρουσιάζεται η συνεκτημένη εκδοχή της. Το αριστερό μέρος το αντιλαμβάνεται κανείς εν μέρει, αλλά εδώ έχουμε και αλλαγή εθνότητας. Δηλαδή από Βουλγαρία πάμε στην Μακεδονία την λεγόμενη. Και έτσι αλλάζει και αυτό. Και βέβαια στο τέλος αλλάζει και η ιδεολογία, από αριστερή γίνεται δεξιά. Τελικά ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι... Τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα. Ακόμα και αυτό έχει ενδιαφέρουσες πολιτικές αναφορές, διότι στο κουρδικό ζήτημα, διότι εν αντιθέσει με αυτό που συχνά θεωρείται στην Ελλάδα, ότι το κουρδική πολιτική ταυτότητα μονοπολείται από το ΠΚΚ, υπάρχουν φατρίες, υπάρχουν πολιτικά κινήματα. Υπάρχει και το κόμμα της Βουλής, και Τουρκίας. Ναι. Είναι τουρκική. Ναι, βεβαίως. Το οποίο είναι, τι είναι, φιλελευθερό αριστερό, τι είναι. Το HDP, ναι, αυτό βεβαίως προσπάθησε πολύ έντονα να αποτινάξει την αυτόματη ταύτιση με την κουρδική εθνική υπόθεση, διότι ακριβώς αυτό αποθούσε πάρα πολλούς Τούρκους ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορεί μεν να ταυτίζονταν με την πολιτική πλατφόρμα του HDP, δεν ήθελαν όμως να φαίνονται ότι ταυτίζονται με ένα κόμμα το οποίο επιχειρεί να διαιρέσει την Τουρκία. Βεβαίως. Οπότε υπήρχε αυτό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά από τα τουρκικά πολιτικά κόμματα, ακόμα και το AK Parti, το κόμμα του κυρίου Ερντογάν, είχαν συνάψει συμμαχίες και συμφωνίες με μεγάλες φατρίες κουρδικές στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και πολύ συχνά αυτό που ακούμε ως πολεμικές επιχειρήσεις τουρκικού στρατού εναντίον των Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία, πολύ συχνά είναι συγκρούσεις όχι μονάδων του τουρκικού στρατού με τους Κούρδους αυτονομιστές, αλλά η ντόπια στρατοχωροφυλακή που έχει επανδρώνεται από Κούρδους της περιοχής, οι οποίοι έχουν πάρει το μέρος της Τουρκίας και συγκρούονται ουσιαστικά με τους, με τους Κούρδους του ΠΚΚ. Οπότε με τους ομοεθνείς. Υπάρχει ένα στοιχείο, ας πούμε, εμφυλίου εντός της κουρδικής μειονότητας της Τουρκίας. Ο αρχηγός του HDP είναι ακόμα φυλακή. Ναι, είναι προφυλακισμένος ακόμη στην Αδριανούπολη. Ποια κατηγορία, ότι... Η κατηγορία που έχει διατυπωθεί είναι ότι έχει υποστηρίξει αυτονομιστικές απόψεις και στην ουσία υποστήριξη του ΠΚΚ μέσω κάποιων δηλώσεων τις οποίες είχε κάνει, οι οποίες ερμηνεύτηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μάλιστα. Αυτός πολλά υποσχόταν κάποτε, αλλά τώρα πλέον δεν τον... είναι εκτός παιδιάς. Το πρόβλημα είναι ότι
ακριβώς το ότι είχε δημιουργήσει πολύ ψηλές προσδοκίες, ήταν ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός ο οποίος είχε κατορθώσει να απευθυνθεί σε ευρύτερα τμήματα της τουρκικής κοινωνίας, είχε ένα χάρισμα επικοινωνιακό, έπαιζε σάζι, μουσικό όργανο, συνθέτει τραγούδια, γράφει ποίηση και είναι άνθρωπος ο οποίος ετών είναι, νομίζω κάπου στα 40-50, κάπου εκεί, κάπου μάλιστα, εκεί. Μάλιστα. Αλλά είχε το χάρισμα να επικοινωνεί με τον τουρκικό λαό, κάτι το οποίο δεν έχουν συνήθως οι πολιτικοί της τουρκικής αντιπολίτευσης, ιδίως της κοσμικής τουρκικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι μπορεί μεν να εκπροσωπούν την φιλοδυτική κοσμική ελίτ της χώρας, δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην πλειοψηφία του τουρκικού πληθυσμού, που είναι οι αγρότες, οι μεσοαστοί, οι μικροαστοί, συντηρητικοί ψηφοφόροι που ζουν στις παραγκουπόλεις, στις Άγκυρας, στις πόλεις, στις νέες συνοικίες οι οποίες οικοδομήθηκαν τα χείλια τα τελευταία, τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Αλήθεια, πού βρίσκονται σήμερα έτσι σε δημοτικότητα εννοώ οι κεμαλιστές, οι παλιοί οπαδοί του Κεμάλ Ατατούρκ? Τι ποσοστό των Τούρκων θα μπορούσαν... Βέβαια έχουν έναν εξαιρετικά μη χαρισματικό ηγέτη, τον Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι ο καημένος, μόνο για ηγέτης δεν κάνει. Το πρόβλημα είναι ότι το ποσοστό τους παραμένει σταθερό, με μια απόκριση στους 5%, είναι περίπου στο 25-30% του πληθυσμού, αλλά δεν έχουν δυνατότητα να διεμβολήσουν κανένα άλλο τμήμα της τουρκικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτοί είναι οι ψηφοφόροι οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με το κόμμα και οι οποίοι θα ψηφίσουν το κόμμα ανεξαρτήτως ηγεσίας και ανεξαρτήτως καταστάσεως. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορεί να κερδίσει στις εκλογές, διότι όπως είναι δημογραφικά διαστρωματωμένη η τουρκική κοινωνία σήμερα, για να κερδίσει κάποιος στις εκλογές πρέπει να απευθυνθεί τουλάχιστον σε ένα τμήμα της συντηρητικής κεντροδεξιάς. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει και με τις προεδρικές εκλογές πέρυσι σε σχέση με την πιθανή ψηφιότητα του Αμπτουλάχ Κιούλ. Ο οποίος παρουσιάστηκε ως πιθανός υπερκομματικός υποψήφιος. Τι υπερκομματικός αυτός ήταν? Ήταν πρόεδρος και είχε παραδώσει την κομματική του ταυτότητα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είχε κομματική. Θεωρείται όμως ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να φέρει κάποιες ψήφους από το απέναντι στρατόπεδο. Κατάλαβα. Αλλά η αντίδραση εντός του κοσμικού στρατοπέδου ήταν τόσο μεγάλη, διότι δεν τον θεώρησαν ενός υπερκομματικό, που αυτό ανήρεσε την κάθε σκέψη και βεβαίως αυτό διευκόλυνε και την επανεκλογή του Τούρκου Πρόεδρου. Μα τόσο ανόητη είναι. Αυτός ήταν δώρο για κοσμική, αν την πούμε κεντρό, ξέρω τι διάβολο είναι, την παράδοση του κεμπαλισμού, εν πάση περιπτώσει. Είναι τόσο οξυμένες οι αντιθέσεις και ο διχασμός της τουρκικής κοινωνίας που αυτή η διαπίστωση δεν ισχύει. Δεν προσήλκυσε το ενδιαφέρον και τη συνένεση τουλάχιστον της αποφασίζουσας ομάδας εντός των, των πολιτικών του αντιπολιτευόμενου κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος πάντως. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και επειδή αναφερόμαστε και στους Έλληνες και στον ελληνισμό της πόλης είναι ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών, τα βήματα προς τα πίσω σε σχέση με τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών όπως έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν μέχρι στιγμής επηρεάσει αρνητικά την ελληνική μειονότητα και την παρουσία των ελληνικών σχολείων στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα πώς είναι, δεν είναι και πολλοί που έχουν παραμείνει? Αυτό, όπως είπαμε, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η κατάσταση σχετικά είναι... Η κατάσταση ήταν σχετικά πολύ χειρότερη πριν από 15-20 χρόνια, βελτιώθηκε πριν από 10 χρόνια και δεν έχει επιδεινωθεί ακόμα. Δηλαδή ο κεμαλισμός ήταν χειρότερος από τον θρησκευτικό... Φαίνεται, όσον αφορά τουλάχιστον τις μη μουσουλμανικές μειονότητες, νομίζω πως ναι, και αυτό ίσως εξηγείται με ποιο τρόπο, ότι ο κεμαλισμός... Ο κλασικός τουρκικός εθνικισμός θεωρούσε και όλες τις μη μουσουλμανικές μειονότητες ως
απειλές υπαρξιακού χαρακτήρα για την σύγχρονη Τουρκία, ανεξαρτήτως της δημογραφικής απεισχνάσεως ή της οικονομικής περιθωριοποιήσεως των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων της πόλης, η παρουσία τους θεωρεί το κάτι το επικίνδυνο. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται να μην είναι απολύτως αποδεκτό από τους ανθρώπους περί το ΑΚΠΑΡΤΗ και τον κύριο Ερντογάν, οι οποίοι έχουν ένα πιο οθωμανικό μοντέλο κοινωνίας, όπου οι χριστιανοί και οι Εβραίοι έχουν δικαίωμα ύπαρξης και παρουσίας, προφανώς όχι στα ανώτερα αξιώματα, ούτως ή άλλως δημογραφικά όλες οι κοινότητες έχουν γίνει πλέον ασήμαντες, πάντως έχουν δικαίωμα παρουσίας και δράσεως. Yeah. Αυτοί που δεν έχουν, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, είναι οι κοσμικοί. Δηλαδή ο αθεϊσμός βάλεται ή ακόμη και οι αλεβίτες, οι οποίοι ήδη από την Οθωμανική περίοδο ήταν μια θρησκευτική κοινότητα, η οποία... Και ήταν φιλική προς τον Κεμάλ οι αλεβίτες. Οι αλεβίτες ήταν φιλικοί, διότι τον θεώρησαν, ενώ ο Κεμάλ απαγόρευσε τις αλεβιτικές οργανώσεις, θεωρήθηκε ως το μηχήρον, γιατί έβλεπαν ότι ο Κεμάλ έπληθε το σουνιτικό Ισλάμ ακόμη πιο σκληρά. Θεώρησαν ότι μια κοσμική Τουρκία, η οποία θα απαγόρευε ακόμη και τις αλεβιτικές οργανώσεις, ήταν προτιμότερη από μια Τουρκία η οποία θα ήταν υπό τον απόλυτο έλεγχο των Σουνιτών. Δεν είχαν πολυγαμία, δεν έχουν πολυγαμία οι Αλεβίτες. Όχι, δεν υπήρχε. Όχι, δεν έχουν. Δεν έχουν. Άρα πλησιάζουν προς το πρότυπο του Κεμάλ, μιας δυτικού τύπου κοινωνίας. Ναι, είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός πολιτιστικών και θρησκευτικών στοιχείων. Είναι συγκριτιστική η πίστη των Αλεβιτών. Υπάρχουν διαρκρίσεις και διαιρέσεις και εντός των Αλεβιτών. Υπάρχουν διαφορετικές αλεβιτικές παραδόσεις. Υπάρχουν οι αραβόφωνοι Αλεβίτες, οι οποίοι είναι κοντά στη σύνορα με τη Συρία και μοιάζουν πολύ με τους Αλεβίτες της Συρίας, οι οποίοι διοικούν τη Συρία μέσα της οικογένειας Άσαντ. Άσαντ, βέβαια. Ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχουν όμως και οι τουρκόφωνοι και οι κουρδόφωνοι Αλεβίτες. Θα έχει και κουρδόφωνοι. Βεβαίως. Οι οποίοι... Αλλά το μεγάλο ποσοστό των Κούρδων είναι Σούνι. Ναι, βεβαίως. Αλλά στην περιοχή είναι στο Ντερσίμ, η Τούντζελη στα τουρκικά. Ντερσίμ ήταν το ιστορικό όνομα της περιοχής. Εκεί είναι Κούρδοι. Λεβίτες, και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κεμάλ Κιλιτσάρολου, είναι τέτοιες καταγωγές. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Οπότε, είναι Κούρδος. Αλλά και από το λεβιτικό τμήμα των κουρδικών. Μάλιστα. Δηλαδή είχε επαρχιών. Όλα τα στοιχεία των μειονοτικών αυτός. Αλλά προσπάθησε στη ζωή του να μην τα υπογραμμίσει. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορεί κάποιος να κατάγεται από μία μειονότητα, αλλά η ζωή του και η δράση του να υποδηλώνει το ότι επιθυμεί να ενταχθεί στην πλειοψηφία. Μάλιστα, του πολύ ενδιαφέρον. Οπότε η παρουσία των ελληνικών σχολείων στη Κωνσταντινούπολη απειλείται ουσιαστικά από την δημογραφική απίσχνωση του ελληνισμού. Όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησεώς μας... Δεν αντικαθίσταται από τους Άραβες. Οι αντιοχείς έχουν βοηθήσει κατά πολύ, αλλά και πάλι τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. Και υπάρχει συζήτηση για το πώς θα μπορούσε η ελληνική παιδεία να παραμείνει ενδιαφέρουσα, όχι μόνο για τη μειονότητα, αλλά και για τους Τούρκους. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Διότι μπορούμε να αναφέρουμε είτε ιστορικούς λόγους, μπορεί να είναι απόγονοι ελληνοφώνων πληθυσμών, οι οποίοι θεωρούν τα ελληνικά ως μέρος μιας δικής τους ταυτότητας. Υπάρχουν πολύ συχνά μεικτοί γάμοι Ελλήνων και Τούρκων, οπότε υπάρχει ενδιαφέρον να μάθει ο ένας σύζυγος τη γλώσσα του σύζυγου του. Υπάρχουν αυξημένες οικονομικές σχέσεις. Μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Οπότε η γλώσσα της ελληνικής μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον και ίσως πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η αλλαγή που έχει λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια στην τουρκική κοινωνία με τη μετατροπή της κοσμικής
μεσαίας τάξης από κυρίαρχη σε απειλούμενη τάξη. Α, έτσι. Όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ναι, οι οποίοι, ναι, αισθάνονται ότι η Τουρκία γέρνει προς τον Ισλαμισμό και ότι η Τουρκία πλέον γίνεται αφιλόξενη και εχθρική χώρα για τους ίδιους, γιατί δεν θα μπορούν να ζουν με τον τρόπο που ζούσαν στο παρελθόν. Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν συμβάλει στο να δουν την ελληνική παρουσία και τον ελληνικό πολιτισμό με ένα διαφορετικό μάτι. Ο ελληνικός πολιτισμός δεν είναι πλέον μόνο η απειλή, δεν είναι μόνο ένας πολιτισμός ο οποίος αμφισβητεί τα τουρκικά ιστορικά δικαιώματα στη Μικρά Ασία και εμφανίζεται ως ένας αντίπαλος, ένα αντίπολο εθνικιστικό δέος. Ο διχασμός της τουρκικής κοινωνίας μεταξύ Ισλαμιστών και κοσμικών και μη φέρνει τους τελευταίους πιο κοντά στην Ελλάδα, διότι πλέον διαπιστώνουν ότι ο τρόπος ζωής Ελλάδος και Τουρκίας, τουλάχιστον όσο αφορά την κοσμική μεσαία τάξη της Τουρκίας, δεν είναι τόσο μεγάλες. Οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Αυτό φαίνεται και στο τουριστικό ρεύμα που υπάρχει προς την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ακόμα φαίνεται και στην αγορά ακινήτων. Υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι, ναι, οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί από την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβερνήσεως να χορηγεί άδεια παραμονής σε αλλοδαπούς οι οποίοι αγοράζουν, επενδύουν ένα συγκεκριμένο ποσό, νομίζω 350.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος, στην ελληνική κτήματα αγορά. Οπότε πολλοί έχουν αποκτήσει αυτήν την άδεια παραμονής και επειδή δεν αισθάνονται ασφαλείς πλέον στην Τουρκία όπως στο παρελθόν και επειδή όμως βλέπουν ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ, μοιάζει πολύ, είναι πολύ παρεμφερής με τη ζωή την οποία θα ήθελαν να ζουν στην Τουρκία. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε αυτό ενισχύει και το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Είχα γνωρίσει ένα νέο, τότε τώρα θα έχει μεγαλώσει όπως όλοι μας, Τούρκο, ο οποίος ήταν φιλόλογος και είχε ενθουσιαστεί με τον Καβάφη, τον οποίο διάβασε αρχικά στα αγγλικά και μετά τον διάβασε στα ελληνικά. Έκτοτε μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά και μας γράφει ενίοτε, ιδίως τη γυναίκα μου, στη Μαριάννα, που τον είχε πατρονάρει για να έρθει στην Ελλάδα με κάποια υποτροφία, και μεταφράζει τον Καβάφη στα τουρκικά και είναι μέγας θαυμαστής όχι μόνο του Καβάφη, και του Σεφέρη και του Ελίτη και μέχρι και του Ερωτόκριτου, του κριτικού, δηλαδή διάβασε τον Ερωτόκριτο και τώρα αυτός μιλάει ελληνικά περίφημα, μια χαρά δηλαδή, και οι φιλολογικές του γνώσεις είναι ανάλογες, και θεωρεί σπουδαία παράδοση την ελληνική στη λογοτεχνία. Εις επίρρωση αυτού που λέτε, να επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκε για πρώτη φορά εκδοτικός οίκος στην Τουρκία, ο οποίος εκδίδει στα ελληνικά και μεταφράζει ελληνική λογοτεχνία στα τουρκικά, εκδόσεις ιστός. Ιστός. Υπήρχαν προφανώς μέχρι το 1955 με τα γεγονότα τα οποία ξεκίνησαν την συρρήκνωση του ελληνισμού της πόλης, τη δημογραφική και την οικονομική, υπήρχαν εκδοτικοί οίκοι, υπήρχε πολύ έντονη πολιτιστική δραστηριότητα, η οποία εξαφανίστηκε τις επόμενες δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η πολύ ευχάριστη εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως και το Σισμανόγλιο Μέγαρο. Το κτίριο στο οποίο ακριβώς διδάσκονται και ελληνικά, αλλά γίνονται και πάρα πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Συναυλίες, εκδηλώσεις, διαλέξεις. Τελειώνουμε με μια αισιόδοξη νότα ότι ο ελληνισμός δεν θα χαθεί, δεν χάθηκε, αλλά ότι ενδεχομένως η ελληνική γλώσσα τουλάχιστον αναπτύσσεται, και με αυτό θα πρέπει να τελειώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πολλά ευχαριστώ πάλι στον κύριο Γρηγοριάδη. Να θυμίσω ότι διδάσκει πολιτική επιστήμη στο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Άγκυρα, το πρώτο, δεν είναι το πρώτο? Το Πανεπιστήμιο Μπίλκεν, που είναι το πρώτο ιδιωτικό αγγλόφωνο μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Μάλιστα, αγγλόφωνο. Ναι, αυστηρά. Κύριε Γρηγοριάδη, πάλι θα σας εκμεταλλευτούμε στο μέλλον, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, χαρά μου. Στους ακροατές μας, καλή Κυριακή. Και εις το επανακούσεστε την άλλη Κυριακή.